Γεια σου, είμαι η Μαρία και παρακολουθείς το κανάλι Ιστορίες Βιβλίων. Συνεχίζουμε την ενότητα για την τέχνη της ανάγνωσης με ένα ακόμα μικρό βίντεο. Μια και δέχουμε το ερώτημα, αν υπάρχουν κάποια tips ή αν εγώ βάζω κάποιους παράγοντες στο μυαλό μου, όταν είναι να επιλέξω σε ένα βιβλιοπωλείο ένα νέο βιβλίο για αγορά. Το πρώτο που θα έλεγα είναι ότι εάν υπάρχουν σημειώσεις ή λίστα βιβλίων, μπορείς πάρα πολύ εύκολα μέσα στο βιβλιοπωλείο να κατευθυνθείς στο ράφι και να διαλέξεις το βιβλίο που ήδη έχεις αποφασίσει να αγοράσεις. Στην περίπτωση όμως που συνήθως όλοι μας έτσι κάνουμε μαζί με το βιβλίο που έχουμε προγραμματίσει, ρίχνουμε μια ματιά και στις νέες εκδόσεις και στα ράφια πάνω-πάνω για τα νέα βιβλία, επιλέγουμε και ένα ακόμα βιβλίο ή δύο ή και περισσότερα αν έχουμε την οικονομική ευχέρεια. Έτσι, πολύ σύντομα θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας έτσι κάποιους παράγοντες που εγώ τουλάχιστον χρησιμοποιώ και που σε μένα έχουν λειτουργήσει αποτελεσματικά. Εσείς βέβαια έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε και με τα δικά σας κριτήρια. Έτσι, ξεκινώντας το σημερινό βίντεο, θα έλεγα ότι όταν κάποιο βιβλίο τραβήξει την προσοχή μου στον πάγκο του βιβλιοπωλείου, τα πράγματα τα οποία μπορούμε να κάνουμε είναι να το πιάσουμε στα χέρια μας, να το ξεφυλίσουμε έτσι σε πιο χαλαρούς ρυθμούς και όχι έτσι γρήγορα, όπως κάνουμε στο σούπερ μάρκετ που παίρνουμε τα πράγματα, μια χαλαρότητα λίγο στην αρχή για να έχουμε και την επιτυχία της αγοράς μας. Συνήθως διαβάζουμε το οπισθόφυλλο. Εδώ θέλω να θέσω ένα ερώτημα, γιατί πολλές φορές τα οπισθόφυλλα δεν είναι και τόσο κατατοπιστικά ή είναι παραπλανητικά ή έχουν έτσι και μία συγκεκριμένη φόρμα γραφής. Προσωπικά τα διαβάζω, αλλά δεν είναι και κριτήριο για μένα να αγοράσω το βιβλίο, το κείμενο που υπάρχει στο οπισθόφυλλο. Διαβάζω σίγουρα το βιογραφικό του συγγραφέα εάν δεν το γνωρίζω, καθώς επίσης αυτό που θα ήθελα έτσι να μοιραστώ μαζί σας είναι ότι διαβάζω πάντα ένα μικρό απόσπασμα από ένα βιβλίο όταν δεν γνωρίζω τον συγγραφέα ή δεν με ικανοποιεί το οπισθόφυλλο. Διαβάζω πάντα έτσι ένα μικρό τυχαίο απόσπασμα και θα σας έλεγα να το δοκιμάσετε και εσείς. Τώρα, σίγουρα εγώ προσέχω και το τυπογραφικό μέρος ενός βιβλίου, δηλαδή το εξώφυλλο που πολλές φορές και αυτό μπορεί να μην μου αρέσει, να μου αρέσει το κείμενο αλλά να μην μου αρέσει το εξώφυλλο. Γι' αυτό και μερικές φορές μ' αρέσουν τα βιβλία που οι εκδότες στείνουν με ένα συγκεκριμένο έτσι σχήμα. Γιατί υπάρχουν βιβλία τα οποία το εξώφυλλο τα καταδίκασε για μένα. Επίσης προσέχω πάρα πολύ την ποιότητα του χαρτιού. Αυτό δεν αποτελεί όμως σίγουρα κριτήριο για να αγοράσω ένα βιβλίο, γιατί ξέρω, μια και ασχολούμαι με το χώρο του βιβλίου, ότι το κόστος πολλές φορές περιορίζει, αν είναι ένα μεγάλο βιβλίο, την ποιότητα της επιλογής του χαρτιού. Εδώ έτσι ενδεικτικά θα σας αναφέρω ότι ας πούμε η εκδόση Καστανιώτη βγάλανε το βιβλίο του Μάντι η Τυφλή, το οποίο ήταν ένα βιβλίο εξαιρετικό για ενδιαφέρον και για μελέτη, σε ένα κάκιστο χαρτί, αλλά αν επιλέγανε κάποιο άλλο τύπο χαρτιού, πιθανόν το κόστος του βιβλίου να ήταν μεγαλύτερο. Από την άλλη όμως, χαίρομαι που κάποιοι μικροί εκδοτικοί οίκοι
κρατάνε μια ποιότητα και στο χαρτί και νομίζω ότι είναι στα σύν της επιλογής ενός βιβλίου. Αυτά θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας και θα χαρώ στα σχόλια να μου γράψεις και εσύ ποιους παράγοντες λαμβάνεις υπόψη σου όταν είναι να αγοράσεις ένα νέο βιβλίο. Ως την επόμενη φορά που θα βρεθούμε, εύχομαι να είσαι καλά και να έχεις πολλές και καλές αναγνώσεις. Θα με βοηθούσες εάν το βίντεο σου άρεσε ή αν άλλα βίντεο στο κανάλι τα βρήκες ενδιαφέρον, να κάνεις ένα like ή να κάνεις και μια εγγραφή στο κανάλι.